Είναι ρητίν, εντάξει, γιατί είχα πρόβλημα γι' αυτό. Το στήθος σου. Το στήθος. Είναι φυσικό. Όχι. Δεν είναι φυσικό. Γιατί, καρδούλα μου, και είσαι τόσο όμορφη. Άρα, έχεις βάλει στήθος χίλια, φλεφαρίδες και νύχια. Τα νύχια. Τα νύχια, εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει. Μπορείς να πας στο σημαδάκι σου για να σε βλέπουν έξι φώτα. Δεν σε κατηγορούμε αυτή τη στιγμή. Καθόλου, καθόλου. Απλά, αν θες πραγματικά να ασχοληθείς με τη μόδα, το οποίο ο κύριος Κουλός, αν είναι περιοριστική η όγκη που έχεις επιλέξει για τα ρούχα, πώς θα σου βάλουμε ρούχα. Κατάλαβες τι εννοώ. Και τι ύψος έχεις. Είμαι 1,83. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία. Ξέρεις τις αναλογίες σου. Είμαι στήθος 90, 62 μέση και 92 περιφέρεια. Πριν πώς ήταν το στήθος. Πριν ήταν τίποτα. Αχιούρο το τίποτα που θα ήταν. Εντάξει, γι' αυτό και το έκανα. Γι' αυτό έχω βάλει και μικρό νούμερο. Έχω βάλει ούτε σε. Δημήτρη, είναι η περιοριστική αυτή όχι. Είναι πάρα πολύ περιοριστική. Δηλαδή, εγώ αν σε φωτογραφίσω, δεν ξέρω τι θα κάνω με τα χείλη. Δεν ξέρω πώς θα μπορώ να τα μαζέψω. Γιατί είναι κάτι που τραβάει αμέσως τη ματιά επάνω σε κάποιον που σε βλέπει. Είτε λέγεται φωτογραφία, είτε βίντεο, οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά άντε πες τη φωτογραφία, κλέβεται. Στο βίντεο. Σε έχουμε πάρει από τα μούτρα, δεν μας έχεις πει ακόμα ούτε το όνομά σου. Ιωάννα Μπέλ. Ασχολείσαι μόνο με το modeling ή με κάτι άλλο. Τον τελευταίο χρόνο με το modeling, ναι. Θα βάλεις λίγο τα μαλάκια σου πίσω από τα αυτιά σου. Άγγελε, πες μας λοιπόν τι πιστεύεις. Λοιπόν, σε βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είσαι μια κουκλάρα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άντρες σταματάνε στον δρόμο να σε κοιτάξουν. Αλλά τα πράγματα που φαίνονται ψεύτικα στην εικόνα είναι πολύ περιοριστικά. Είναι όμως κουκλάρα. Είναι μου κάνει όμως Ιταλίδα TV Star, κάπως έτσι. Βάλουμε ένα μαγιό, να βάλουμε ένα μαγιό, να βάλουμε ένα μαγιό για να τα πούμε και λίγο εμείς εδώ. Λοιπόν. Σε περιμένουμε. Και κοίτα εδώ. Παιδιά. Είναι κουκλάρα. Κόρμη λαμπάδα. Ναι, είναι κουκλάρα. Ποιος τους λέει να τα κάνουν αυτά. Κανείς. Είναι και ανασφάλειες, είναι και αυτές οι μόδες, είναι και αυτό το Instagram. Ναι. Η Ιωάννα Μπέλα μου κάνει και λίγο ψευδόνυμα. Τι σημαίνει η Ιωάννα Μπέλα. Είναι όμορφη, παιδιά, πολύ. Ιωάννα Μπέλα. Ιωάννα εντάξει, Μπέλα. Τι να κάνουμε υπάρχει τώρα. Υπάρχει Μπέλα. Δεν... La Bella Donna. Α, καλά. Και κάνει και μια στροφή και περπάτησε μας και πίσω. Όμορφα περπατάει, πολύ όμορφα. Ναι, πολύ. Τι γράφει εδώ. Τα τατούς. Βάζει να πω ένα τραυματισμό μου που είχα πολύ σοβαρό στο 17 μου, γιατί παίζει Εθνική Ελλάδος πολύ και... Πολύ. Μπράβο σου. Μπράβο. Και σημάδισε το κορμί μου και με αυτό. Τι έπαθες, συγγνώμη που σου ρωτάω. Είχα ραγίσει λεκάνη και σπονδιολίσει τον S5 σπόνδυλο και ήμουν 8 μήνες εκεί. Τι λες τώρα, πώς έγινε αυτό. Έγινε από βάρη. Από προξεξία. Το έχει πάθει και μια φίλη μου από Στίβο. Ω, Χριστέ μου. Δυστυχώς. Δεν σου άφησε κάτι αυτό το πράγμα. Όχι, τώρα είμαι μια χαρά με φυσιοθεραπείες, γυμναστική, όλο. Το μπέλα αλλά το σταμάτησε σου. Το βόλε. Συγγνώμη λεπτά. Δημήτρη, μπορεί να σταμάτησε το βόλε. Ναι, εννοείται. Προφανώς. Το επιθετό μου. Είναι ναι. Κανονικά μπέλα. Ναι, μπέλ. Για όνομα μπέλ. Ωραία. Καλλιτεχνικό. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Μου αρέσει πολύ το σώμα σου. Δεν μου αρέσουν τα τατουάζ σου καθόλου εκεί που είναι, γιατί τα θεωρώ λίγο προκλητικά, μοιάζουν με ζαρτιέρες. Συγγνώμη που το λέω και όλα, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Το στήθος σου για κάποιο λόγο δεν με ενοχλεί, γιατί είναι μικρό το size. Μου χτυπάει λίγο στο μάτι, αλλά έχεις τόσο ωραίο σώμα, τόσο ωραία δομή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το πρόσωπό σου σίγουρα είναι απαγορευτικό. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να σκεφτώ την αποφασή μου. Άγγελε. Θα συμφωνήσω με τη Λιάννα. Τα χείλη, αν μπορείς να κάνεις κάτι, να αφαιρεθούν. Εννοείται. Νομίζω θα γλυκάνει το πρόσωπό σου πάρα πολύ. Εννοείται. Και χείλια και πληροφορίες στο υπόσχομαι. Τελείωσε, Αγγέλα μου, συγγνώμη. Ναι, τελείωσε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ το στήθος. Ήθελα στεγνή. Στεγνή μοντελάρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Εάν σκεφτόσουν σοβαρά τη μόδα και το μέλλον σου σε αυτήν, γιατί να τα κάνεις όλα αυτά, δεν τα χρειάζεσαι. Τι να πω, δεν ξέρω. Να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί. Δεν θέλω να είμαι άδικη, δεν μπορώ να καταλάβω πού να την βάλω. Απόλυτα. Το στήθος, το. Δεν ξέρεις. Θέλω να κάνεις την αρχή έτσι, να... έτσι λίγο να βοηθήσεις και εμένα στην απόφασή σου. Κλαίει τώρα. Εσείς κουβεντιάστε. Είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα. Μην κλαίει, μην κλαίει. Η Λιάννα μου είναι μία κούκλα, αλλά έχει επέμβει λάθος το σώμα της. Εντάξει, τώρα. Το ξέρω. Και δύο μέτρα. Είσαι μία κούκλα. Αλλά λίγο παρεμβαίνω, βγάλε τα χιλάκια σου. Είσαι πανέμορφη, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Είσαι κούκλα. Και ό,τι και να γίνει εδώ, μπορεί σίγουρα. Μη στεναχωριέσαι. Ιωάννα μου, γιατί κλαις.
Εντάξει, γιατί είναι λάθη που τα έχω μετανιώσει αυτό. Σου είπε κάποιος να το κάνεις? Α, όχι, είναι η μόδα που κλασικά αντιγράφουν όλα τα παιδιά και το μετάνιωσα. Ποια μόδα, αγάπη μου, Kim Kardashian μόδα? Στεναχωρήθηκα αρκετά. Εντάξει, ήταν αρκετά σκληρή. Εγώ θεωρώ ότι είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα και άμα βγάλουμε ένα, δύο, τρία πράγματα, θα είσαι πολύ όμορφη και πολύ φρέσκια. Είσαι ένα νέο κορίτσι, σε 2 μέτρα. Έχεις τρομερό κορμί, δηλαδή χρειάζεσαι ελάχιστη δουλειά. Να γυρίζεις δηλαδή πίσω στη φυσική σου ομορφιά. Θέλω πολύ να σε ξαναδώ. Ευχαριστώ. Για μένα είσαι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.